Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε πάντοτε. Ο Θεός θέλει να χαιρόμαστε. Δεν θέλει να λυπόμαστε. Μας γέννησε, μας έφτιαξε μάλλον, για να έχουμε χαρά. Και να τον ευγνωμονούμε και να τον ευχαριστούμε. Με ό,τι και αν συμβαίνει λοιπόν, εμείς πρέπει να χαιρόμεθα. Πώς όμως θα το καταφέρουμε αυτό, είναι λίγο δύσκολο. Εν τούτοις όμως εμείς θα προσπαθήσουμε να το διασαφίσουμε αυτό το πράγμα και να το κάνουμε και κτήμα μας, αν μπορέσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το θέμα των αληθιών που βγαίνουν μέσα από το Ευαγγέλιο μας. Αυτές οι αλήθειες δεν είναι μία και δύο, αλλά πάμπολες. Όμως συνοψίζονται και αυτές σε μερικές κορυφαίες αλήθειες, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε. Να ξέρουμε πάντοτε πως ο Θεός είναι Τριαδικός, Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Πως ο Θεός Λόγος, ο Υιός του Θεού και Λόγος του Θεού, ενανθρώπισε, έγινε άνθρωπος, πήρε σάρκα ανθρώπου και γι' αυτό πάντοτε βρίσκεται στον Πατέρα τώρα μαζί με το ανθρώπινό του σώμα και με την ανθρώπινή του ψυχή. Θεός, Θεάνθρωπος, ο Χριστός. Επίσης αναφέρεται στο Ευαγγέλιο για το θέμα της βίας. Όποιος σκοτώνει με βία, με μαχαίρι λέει, θα πεθάνει με μαχαίρι. Επίσης το Ευαγγέλιο είναι εκείνο το οποίο μας πληροφορεί για βασικά σημεία της πίστεώς μας, όπως είναι ότι ο άνθρωπος θα γεννηθεί μία φορά, θα πεθάνει μία φορά και θα ακολουθήσει Ανάσταση των νεκρών. Γι' αυτό λέγει το πιστεύω, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Δεν υπάρχει επομένως η μετεσάρκωση και οι αναδρομές σε προηγούμενες ζωές που ακούμε καμιά φορά από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί και δεν έχουν καταλάβει καλά την πίστη του Χριστού και το Ευαγγέλιο. Άλλωστε ο Απόστολος Παύλος λέει μια φορά θα ζήσουμε, μια φορά θα πεθάνουμε και μετά θα κρυθούμε. Εκεί στους Εβραίους επιστολή, στο Β τόσο, στο δεύτερο κεφάλαιο δηλαδή, θα το δείτε. Όσοι δεν το πιστεύουν ότι δεν υπάρχει μετεσάρκωση στο Ευαγγέλιο και δεν μπορεί εμείς να πιστεύουμε στη μετεσάρκωση, στην αστρολογία και σε αυτά. Τώρα ένα άλλο θέμα που γεννιέται είναι ότι ο Θεός δεν μας προορίζει, όπως λένε οι δυτικοί, οι παπικοί μερικές φορές, ούτε το κισμέτ που λένε, εκεί μοιάζουν με τους άλλους κάτω, τους μουσουλμάνους, που λένε το κισμέτ, δηλαδή το γραπτό. Οι αρχαίοι έλεγαν, είναι αδύνατο να ξεφύγεις από τη μοίρα σου. Ενώ ο Θεός μας δίνει ελευθερία να ξεφύγουμε από οτιδήποτε θέλουμε. Φτάνει να το θέλουμε. Ο Θεός δεν προορίζει, άρα προγνωρίζει όμως τι θα κάνει ο κάθε άνθρωπος. Αυτή η πρόγνωση του Θεού αποτυπώνεται στις προφητείες. Δεν έφτιαξε ο Θεός τον κόσμο για να κάνει τον άνθρωπο ανελεύθερο, αλλά τον έφτιαξε να τον κάνει ελεύθερο τον άνθρωπο να αποφασίζει. Γι' αυτό και ο Ιούδας αποφάσισε μόνος του να πάει να προδώσει και να κρεμαστεί. Δεν τον έβαλε ο Θεός. Ο Θεός το είδε 1000 χρόνια πριν, το είπε στον Ισαΐα, το είπε στους άλλους προφήτες και το έγραψαν. Ο Ιούδας ελεύθερα έπραξε και όλοι ελεύθερα πράττουμε πάντοτε. Γι' αυτό και ο Θεός λέει: εγώ έβαλα το νερό και τη φωτιά. Θέλει να βάλεις το χέρι στη φωτιά, θα καείς. Θέλει να βάλεις το χέρι στο νερό, δροσίζεσαι. Αποφάσισε εσύ δηλαδή. Η Παναγία δεν είχε άλλο παιδί. Όποιοι επιπόλαια διαβάζουν το Ευαγγέλιο δεν καταλαβαίνουν αυτό. Και ήταν πάντοτε παρθένος. Γι' αυτό την ονομάζει, στην πρώτη λειτουργία του Ιακώβου ονομάζεται Άι Πάρθενος. Η Παναγία λοιπόν είχε μονακριβό παιδί τον Ιησού, μοναδικό παιδί, πρωτότοκο και μονότοκο και όχι ότι ο Χριστός είχε άλλα αδέρφια. Αυτά ήταν εξαδέρφια του, όσοι ονομάζονται αδερφοί του, γιατί και η Παλαιά Διαθήκη μιλάει για τους αδερφούς τους λέει και τους εξαδέρφους τους λέει αδερφούς. Ακόμα και τους συντρόφους λένε αδερφούς, έτσι. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη ο Σαμψόν με τους 100 αδερφούς.
εννοεί όχι κατά σάρκα αδερφούς, αλλά πνευματικούς, ομοϊδάτες. Τώρα για τους τρεις μάγους που μας ρωτάνε, αυτό είναι βάση ερωτήσεων το, οι απαντήσεις. Για τους τρεις μάγους, αυτοί οι μάγοι ήταν επιστήμονες αστρονόμοι. Αλλά τότε χρησιμοποιούσαν τον όρο αστρολόγος αντί αστρονόμος. Δεν ήταν τσαρλατάνοι να λένε ότι τους κατεβαίνει ή να κοιτάνε τα άστρα και να λένε διάφορα για τους οίκους κλπ. Αυτά που λένε σήμερα. Αλλά ήξεραν τα ουράνια σώματα. Αυτό λέγεται αστρονομία. Διάβαζαν και την Παλαιά Διαθήκη και έμαθαν την ημερομηνία της γεννήσεως του Χριστού, γι' αυτό πήγαν εκεί, στη Βηθλέμ. Ο Ιησούς είναι από το γένος του Δαβίδ και από τη φυλή του Ιούδα. Καμία σχέση με τους Έλληνες που λένε μερικοί ότι είναι ο Ιωνάς ή ο Ιάσον, λένε άλλοι κλπ. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Η Παλαιά Διαθήκη το εξηγεί καλά ότι ο Μεσσίας προέρχεται από τη φυλή του Δαβίδ. Από το γένος, τη φυλή του Ιούδα και το γένος του Δαβίδ. Η γέννησή του έγινε υπερφυσικά με την Παναγία και το Άγιο Πνεύμα άνευ σπέρματος. Γι' αυτό και η προφητεία λέει το σπέρμα της γυναικός στην Παλαιά Διαθήκη. Εννοεί την Παναγία. Και το σπέρμα της γυναικός είναι εκείνος ο οποίος θα συντρίψει τον Σατανά, λέει. Ας το δείτε στη γέννηση αυτό. Τώρα, ο Σατανάς, έτσι. Ο Σατανάς είναι πνεύμα υπαρκτό. Όποιος δεν δέχεται την ύπαρξη του Σατανά, δεν δέχεται το Ευαγγέλιο και την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν δέχεται δηλαδή και τα λόγια του Χριστού. Ο Σατανάς λοιπόν είναι υπαρκτόν, δεν είναι άνθρωπος, ο Σατανάς είναι πνεύμα, όπως είναι και οι άγγελοι. Εξάλλου άγγελος είναι ο Σατανάς και ξέπεσε και έγινε διάβολος. Δεν ζει ο άνθρωπος μόνο με τα υλικά αγαθά, με τον άρτο δηλαδή, αλλά ζει και γίνεται ευτυχής όταν εκτελεί με πίστη τις εντολές του Θεού. Με τα υλικά αγαθά, τα απαραίτητα και με την εφαρμογή των εντολών του Θεού ο άνθρωπος γίνεται ευτυχής. Αλλά όχι μόνο με τα υλικά αγαθά. Γι' αυτό και οι πλούσιοι είναι, οι περισσότεροι, 90% είναι δυστυχείς άνθρωποι. Πώς γίνεται? Γίνεται. Πάρτε την ιστορία των πλουσίων και θα δείτε. Με τη γέννηση του Χριστού ήρθε το φως στον κόσμο, δηλαδή ήρθε όλο το πλήρωμα της αληθείας. Να κάνουμε μια διευκρίνηση. Οι αρχαίοι Έλληνες έγραψαν πολλά και σοφά πράγματα. Όμως δεν έφτασαν στο τέλειο της αληθείας που έφτασε η διδασκαλία του Χριστού. Που το Ευαγγέλιο είναι ένας καταστατικός χάρτης της ζωής του ανθρώπου. Και αν δεν ξέρει κανείς το Ευαγγέλιο καλά, δεν γνωρίζει τίποτα περί ανθρώπου, περί Θεού και περί Αναστάσεως και περί σωτηρίας της ψυχής. Θα θεωρεί αυτά μικρά, ενώ είναι πολύ μεγάλα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού για να μην μας μπερδεύει και οι φιλοσοφίες του κόσμου, να μην μας μπερδεύουν. Αυτοί οι διάφοροι νομπελίστες που βγαίνουν και κάνουν τους σπουδαίους ανθρώπους γράφουν 100.000 μπούρδες μες στα βιβλία τους και μόνο εκείνος που γνωρίζει το Ευαγγέλιο καταλαβαίνει τι είδους μπούρδες είναι αυτοί οι νομπελίστες. Ούτε εκείνοι οι οποίοι μας δίνουν ψεύτικες πληροφορίες, νέες δήθεν ιδέες. Τι νέες ιδέες? Ιδέες νέες, ναι, για τις επιστήμες. Όχι όμως για την κοσμογονία, για το πώς έγινε ο άνθρωπος. Δεν μπορεί η επιστήμη να αποδείξει ότι ο άνθρωπος έγινε αλλιώς από ό,τι λέει το Ευαγγέλιο και η Παλαιά Διαθήκη. Είναι ευτυχής όσοι αισθάνονται την πνευματική τους φτώχεια, μας λέει ο Χριστός, και στρέφονται προς το Θεό. Είναι μακάρι όσοι υπερθούν τις αμαρτίες τους. Δηλαδή εκείνοι που έχουν επίγνωση του τι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι ένα κάρο αμαρτίες, έτσι. Δεν νομίζω ότι είμαστε και τίποτα σπουδαία όντα. Όσοι είναι πράοι και ζητάνε τη δικαιοσύνη, και αυτοί θεωρούνται μακάρι. Οι πράοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι, δεν κάνουν θόρυβο, έτσι. Είναι, γιατί ο Ντενεκές λέει όσο πιο άδειος είναι, τόσο πιο πολύ θόρυβο κάνει. Έτσι, οι κούφοι άνθρωποι είναι θορυβώδεις άνθρωποι. Ενώ οι άνθρωποι οι σωστοί είναι διακριτικοί, είναι σεμνοί, είναι πράοι, είναι ήσυχοι, δεν τσακώνονται. Δεν φωνάζουν, δεν ασχημονούν, δεν βρίζουν κλπ. Αυτοί τους μακαρίζει ο Θεός. Μακάρι επίσης, λέει ο Χριστός, όσοι είναι ελεήμονες και όσοι έχουν καθαρή καρδιά. Ελεήμονες, όσοι είναι, μοιάζουν με το Θεό. Γιατί ο Θεός είναι πραγματικά ο μέγας ελεήμων της ανθρωπότητος. Και αλήθινοι χριστιανοί πρέπει να είναι και αυτοί έτσι όπως ο Θεός. Δηλαδή ελεήμονες.
Αλλά μακάρι όσοι έχουν καθαρή καρδιά. Και σε άλλες περιπτώσεις λέει όποιοι μοιάζουν με τα παιδιά. Καθαρή καρδιά έχει το παιδί, δεν είναι μνησί κακό, δεν κρατάει κακία, δεν είναι εκδικητικό, δεν είναι εγωιστή. Έχει ένα κρυφό εγωισμό το παιδί, αλλά δεν είναι αυτός ο εγωισμός που έχουμε οι μεγάλοι εμείς. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει ο χριστιανός να είναι ελεήμων και με καθαρή καρδιά. Εκείνοι που διώκονται επειδή είναι δίκαιοι, επίσης είναι μακάριοι, λέει ο Χριστός. Και όσοι διώκονται χάριν του Χριστού, και αυτοί είναι μακάριοι. Μακαρίζει, εκείνοι μακαρισμοί δηλαδή. Θα τους δούμε στο 5ο και 6ο και 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου, τους μακαρισμούς. Τα τρία αυτά κεφάλαια, αγαπητοί χριστιανοί, είναι απαράδεκτο να μην τα έχει διαβάσει ένας άνθρωπος χριστιανός βαπτισμένος. Είναι απαράδεκτο. Δεν ζητάμε να διαβάσουμε όλο το Ευαγγέλιο μερικοί που δεν μπορούν, είτε επειδή έχουν πολλές ασχολίες, είτε επειδή είναι γερασμένοι, είτε επειδή είναι αγράμματοι πολλοί, έτσι δεν έχουν επαφή με τα βιβλία. Αλλά το 5ο, 6ο και 7ο κεφάλαιο του Ματθαίου οφείλουν να το διαβάσουν όλοι οι βαπτισμένοι, γεννημένοι, ορθόδοξοι χριστιανοί. Γιατί εκεί μέσα θα βρουν τι, αυτά που λέει ο Χριστός σαν εντολές και αυτά που πρέπει ένας σωστός χριστιανός, δίχως βία, αλλά αυθορμήτως να πράττει. Οι αληθινοί χριστιανοί πρέπει να είναι το αλάτι και το φως του κόσμου. Δηλαδή να είναι παραδείγματα αγνότητος, καθαρότητος, συμπαθίας και αγάπης και παράλληλα παραδείγματα διαφωτισμού των ανθρώπων. Όπως το αλάτι συντηρεί τις τροφές, έτσι οι χριστιανοί πρέπει να συντηρούν την κοινωνία. Να είναι συντηρητικό άλας. Όχι συντηρητικοί άνθρωποι, προσέξτε, έχει διαφορά. Συντηρητικόν άλας. Να μην αφήνουν την κοινωνία να σαπίζει δηλαδή. Να διαμορφώνουν, να διαφωτίζουν την κοινωνία με το φως του Χριστού. Όχι με άλλου είδους διαφωτισμούς, γιατί υπάρχουν και άλλου είδους διαφωτισμοί. Ο Χριστός δεν απορρίπτει την Παλαιά Διαθήκη, αλλά τη συμπληρώνει, την ολοκληρώνει, την επαληθεύει. Αυτοί λοιπόν που λένε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι άλλου Θεού βιβλίο, κάνουν μεγάλο λάθος. Να απορρίπτουν την Παλαιά Διαθήκη που έχει τόσες προφητείες για τον Χριστό, που ο ίδιος ο Θεός δίνει τις 10 εντολές στον Μωυσή. Τώρα μας λέει ότι συμφέρει, αν σε σκανδαλίζει, σε εμποδίζει δηλαδή κάποιος να βαδίσει στον δρόμο της σωτηρίας, ακόμη αν αυτός είναι ο καλύτερος φίλος, το δεξί σου χέρι όπως λέει το μάτι σου, θα πρέπει να τον κόβεις, να διακόπτεις επαφές μαζί του, να τον εγκαταλείψεις, να τον κόψεις, αν σε εμποδίσει να βαδίσει στον δρόμο της σωτηρίας, της εν Χριστώ ζωής, όποιος και αν είναι φίλος ή συγγενής. Όσο συγχωρούμε τους άλλους, τόσο μας συγχωρεί και εμάς ο Θεός. Κοιτάξτε, με το μέτρο λέει που θα κρίνετε, θα κριθείτε. Όση συγχωρητική δύναμη έχουμε εμείς, αυτή τη δύναμη συγχωρητική θα πάρει ο Θεός για να συγχωρήσει τη δικιά μας αμαρτία. Την ίδια. Γι' αυτό μας συμφέρει να είμαστε συγχωρητικοί προς τους άλλους. Κάποτε λέει ένας μοναχός, στα τελευταία του, ενώ ήταν αμελής, είδαν το πρόσωπό του να φωτίζεται σαν να μπήκε στον παράδεισο. Πασιχαρής λοιπόν ήταν κατά το θάνατό του αυτός ο μοναχός. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν οι άλλοι και του είπανε: «Αδερφέ, εσύ ήσουνα πάρα πολύ αμελής. Ούτε στα διακονήματα ερχόσουνα, ούτε προσευχή έκανες, ούτε στην εκκλησία ερχόσουνα συχνά. Ήσουνα αμελής. Πώς τώρα ξαφνικά βλέπουμε να φωτίζεται το πρόσωπό σου, σαν να βλέπεις το Θεό και να βρίσκεις στον παράδεισο?» Και αυτός τους είπε: «Αδερφοί, έχετε δίκιο. Αυτά που λέτε δεν τα έκανα. Ούτε προσευχές πολλές έκανα, ούτε διακονήματα, ούτε τίποτα από αυτά. Όμως προσπάθησα να μην κατηγορήσω κανέναν. Και έτσι πιστεύω και ότι ο Κύριος δεν θα με κατηγορήσει. Και δεν με κατηγορεί τώρα και εμένα ο Κύριος.» Αυτή είναι η συγχώρηση λοιπόν. Η ελεημοσύνη που είπαμε είναι πολύ σοβαρό, η συγχώρηση είναι πολύ σοβαρό. Και ο Χριστός λέει κάτι το οποίο είναι ουρανοκατέβατο, ουρανόσταλτο και δεν υπάρχει σε κανένα βιβλίο της ανθρωπότητος πριν τον Χριστό. Να συγχωρούμε και τους εχθρούς μας και μάλιστα να τους ευεργετούμε. Εδώ σηκώνονται οι τρίχες των αθέων και σου λένε: «Δυνατόν τον εχθρό μου εγώ να τον έχω καλύτερα από τον φίλο μου, να τον ευεργετώ?» Και έγινε αυτό πολλές φορές. Κάποτε στην Αφρική, λέει, ένας μαύρος έβγαζε
τον πατέρα του, έναν άνθρωπο έξω, τον επεριποιόταν το πρωί πριν φύγει για τη δουλειά, του δίνει το πρωινό του, τον κάζει σε μια πολυθρόνα, τον έπλαινε και μετά έφευγε. Και το βράδυ πάλι τα ίδια. Και τον ρώτησε ο εργοδηγός εκεί πέρα της δουλειάς, του λέει: Δεν μου λες, παιδί μου, λέει, τι σου είναι αυτός ο άνθρωπος, λέει, που τον έχεις στη σκηνή σου και τον επεριποιείσαι. Μήπως είναι ο πατέρας σου? Όχι, λέει, δεν είναι ο πατέρας. Μήπως ο θείος σου? Μήπως κάνα μεγάλος αδερφός? Όχι, 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 τίποτα από αυτά. Τότε τι σου είναι? Είναι ο εχθρός μου, λέει, κύριε. Ο εχθρός σου? Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Ο εχθρός μου, λέει, είναι. Αυτός με είχε πάρει και με είχε δούλο, σκλάβο. Τότε που ήταν η σκλαβιά και τα σκλαβοπάζαρα. Και άμα λεσό δεν με έδερνε, δεν με έδινε να φάω κλπ. Αλλά έγινα χριστιανός. Και οφείλω τώρα να τον γυροκομίσω. Διότι ο Χριστός λέει να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, τα βλέπουμε να τα κάνουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε άλλη κατάσταση και σε άλλη μοίρα. Έτσι. Να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Η ελεημοσύνη να γίνεται κρυφά. Η προσευχή και η νηστεία πάλι κρυφά. Να μην γίνονται για το Θεαθήνα. Ότι είσαι ένας νηστευτής, ότι είσαι ένας προσευχόμενος άνθρωπος, ότι είσαι ένας. Να μην κάνουμε τίποτα το οποίο να μας ανεβάζει τη συνείδηση των άλλων, σαν Άγιος, Άγιος, μπράβο, αυτός μιλάει, κάνει, δείχνει. Όχι, τίποτα δεν είμαστε. Είμαστε μια ψυχή όπως είναι και άλλες ψυχές. Και δεν ξέρουμε αν οι άλλες ψυχές οπωσδήποτε είναι και καλύτερες από εμάς. Γι' αυτό να μην υψηλοφρονούμε, αδερφοί. Και να ζητάμε τα συμφέροντα της ψυχής μας. Και ο Θεός θα προσθέσει και τα άλλα τα απαραίτητα, δηλαδή του σώματος, τις τροφές και τα φαγητά. Καθώς και τα ρούχα. Να μην θησαυρίζετε στη γη, λέει, με γήινα πράγματα, δηλαδή όπως είναι τα κτίσματα, τα κτήματα, τα χρήματα και τα άλλα ύματα, αλλά να θησαυρίζετε στον ουρανό, εκεί που υπάρχει η δόξα του Θεού, δηλαδή αρετές, την ψυχή σας να καθαρίζετε, να την έχετε στραμμένη προς το Θεό, να ζητάτε από το Θεό τα καλά και συμφέροντα των ψυχών. Κανείς δεν μπορεί να εργάζεται για το Θεό και για το χρήμα, τον άμετρο πλουτισμό, δηλαδή το μαμονά, ή δεν μπορεί να έχει δύο κυρίους, και το διάβολο και το Χριστό. Κάποια συγχωρεμένη διάσημη γυναίκα στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, αναπάβεται τώρα, ο Θεός να τη συγχωρεί, της πήραν συνέντευξη και της λένε: Εσύ προσεύχεσαι στην Παναγία και στο Χριστό. Και είπε: Και στην Παναγία προσεύχομαι, και στο Χριστό προσεύχομαι, και στο διάβολο προσεύχομαι. Το διάβασα εγώ με τα μάτια μου σε εφημερίδα από ένα τέτοιο πολιτικό πρόσωπο. Δεν θέλει ο Θεός διψυχούς ανθρώπους και στο Θεό και στο διάβολο. Δεν γίνονται και τα δύο. Ή το ένα ή το άλλο. Πρέπει να διαλέξουμε. Όχι λοιπόν και το μαμονά και το Θεό, ή το Θεό ή το μαμονά. Να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και τα άλλα θα προσθεθούν. Δεν πρέπει να κατακρίνουμε. Να κρίνουμε δηλαδή με εμπάθεια, απερίσκεπτα και με κακία. Αν θέλουμε να κρίνουμε έναν άνθρωπο, γιατί οπωσδήποτε θα πούμε την κρίση μας, έτσι δεν είναι? Δεν μπορεί ο άνθρωπος, έχει μυαλό και κρίνει. Και να μην θέλει, ζυγίζει τα πράγματα και λέει τη γνώμη του. Ας λέμε λοιπόν τη γνώμη μας με ένα συμπονετικό, αγαπητικό τρόπο στον άλλον, που να δείχνει ότι και τον αγαπάμε και ενδιαφερόμαστε για αυτόν. Αφιλοκερδός και όχι από κακία ή από συμφέρον. Αν καταλάβει ο άνθρωπος ότι του λες κάτι να διορθωθεί από κακία, δεν θα σε ακούσει. Αν καταλάβει ότι το λες για οικονομικό συμφέρον, δεν θα σε ακούσει. Αν καταλάβει ότι το λες από αγάπη και για το ψυχικό του συμφέρον, τότε θα σε ακούσει. Αυτός είναι ο νόμος εδώ. Χρειάζεται λοιπόν συμπάθεια και αγάπη για να κρίνουμε αυτό που λέμε η μεγάλη αρετή που υπάρχει στον χριστιανισμό και λέγεται διάκριση. Διάκριση θα πει αρετή, αγάπη και μυαλό μαζί, γιατί η αγάπη δίχως μυαλό βλάπτει. Σήμερα αυτά που κάνουμε στα παιδιά είναι όλα βλαπτικά. Αποφεύγουμε να τα τιμωρούμε με πνεύμα αγάπης και για την καλυτέρευσή τους. Παρά δεν τους λέμε ποιο είναι το σωστό, τα βλάπτουμε. Δεν τους δίνουμε τα σωστά βιβλία να διαβάσουν, να τους δίνουμε βιβλία τα οποία έχουν μέσα ανοησίες και βλακίες. Δεν τους δίνουμε καθαρή και ελληνοορθόδοξη παιδεία. Δεν τα επιπλήττουμε όταν πρέπει. Δεν τα επαινούμε όταν πρέπει.
και πολλά άλλα κάνουμε που αποδεικνύονται ότι έχουμε χάσει την μπάλα και οι διαπαιδαγώγησή μας τα παιδιά δεν βρίσκει αντίκρισμα. Τα παιδιά είναι πιο σοφά από τους μεγάλους. Μερικοί μεγάλοι κάνουν παιδιά, ρίζουν και αυτοί μαζί τους και κάνουν και αυτοί τα παιδιά, φοράνε τα ίδια ρούχα και τα παιδιά συχαίνονται αυτή τη συμπεριφορά. Αν είσαι 50 χρόνων και μπαμπάς και φοράς τα ίδια ρούχα με το γιο σου, βγάλ τα. Πήγαινε φόρεσε τα ρούχα που φοράνε αυτοί που είναι 50 χρονών. Θα σε σεβαστεί καλύτερα ο γιος. Μη μαϊμουδίζεις και μην κάνεις τα τρελά που κάνουν τα παιδιά. Τα παιδιά τα κάνουν επειδή έρχονται μέσα από τον ενθουσιασμό του σώματος και της ψυχής τους. Οι μεγάλοι τον έχουν χάσει από τον ενθουσιασμό. Έχουν μυαλό, έχουν περισσότερη γνώση. Αυτοί θέλουν τα παιδιά. Δεν θέλουν ενθουσιασμό τα παιδιά. Τον έχουν. Δεν θέλουν κολοτούμπες και τρέλες τα παιδιά με τους γονείς τους. Τα κάνουν μόνοι τους και πολλές φορές και καλύτερα. Σοβαρότητα θέλουν, συνέπεια και να μάθουμε. Να τους εξηγήσουμε τι είναι αυτός ο κόσμος, γιατί γίνεται, πώς γίνεται, τι θα κάνουμε, τι θα δείξουμε. Τέτοια πράγματα θέλουν τα παιδιά. Θέλουν πρότυπα τα παιδιά. Να τους δείξουμε τα μεγάλα πρότυπα. Τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για τον κόσμο, που είχαν πίστη, δύναμη, γρανίτες. Αυτοί οι άνθρωποι, οι δυνατοί, αυτοί πρέπει να είναι πρότυπα για τα παιδιά. Οι άνθρωποι του 21, παραδείγματος χάρη, είναι πρότυπα για τα παιδιά. Γιατί αγωνιστήκανε για την ελευθερία. Αγωνιστήκανε για τη θρησκεία και την ελευθερία και την πατρίδα. Πράγμα που η σημερινή νεολαία δεν το καταλαβαίνει αυτό ή το καταλαβαίνει μερικώς. Γιατί δεν το έχουμε δώσει καλά και απτά και παραστατικά. Παραβλέπουν αηδίες στην τηλεόραση, κουταμάρες, ψυχοφθόρα πράγματα. Και τα παιδιά υποκύπτουν σε αυτή τη φθορά, δυστυχώς. Θέλουμε επανευαγγελισμό. Κατήχηση θέλουμε, αγαπητοί φίλοι. Και όταν μιλάς σε κάποιον, σου λέει, έλα ρε σταμάτα, λέει, κήρυγμα μου κάνεις τώρα. Ναι, κήρυγμα σου κάνω, αφού δεν ξέρεις τα κηρύγματα, θα τα κάνω εγώ, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Και εγώ, κήρυγμα μου κάνανε και τα άμαθα. Πώς θα τα ακούσει ένας άνθρωπος, αν ακούσει το κήρυγμα. Αν δεν ακούσει το λόγο του Θεού, δηλαδή, αυτό εννοώ κήρυγμα. Όχι αυρουμπολογία, φιλοσοφίες και αυτά που βγαίνουν μερικές τηλεοράσεις και λένε ό,τι τους κατέβει, ό,τι περάσει το μυαλό, το κάνουν μια θεωρία και το λένε. Για να διακριθούν, να γίνουν κάποιοι διακριτοί άνθρωποι. Αν δεν γίνεσαι έτσι διακριτός, ο Θεός ξέρει την πλακία των ανθρώπων. Όταν ζητάμε πίστη στο Θεό και παίρνουμε αυτό που ζητάμε, είναι σύμφωνα με το θέλημά του. Αυτό που ζητάμε πρέπει να είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αν δεν είναι, δεν κάνουμε τίποτα. Βλάπτουμε τον εαυτό μας και την ψυχή μας. Λοιπόν, να μην δίνουμε ούτε λίγο τόπο στον πειρασμό, γιατί αν πατήσει λίγο, έχεις ήδη μπλέξει. Τι θέλω να πω. Έρχονται μερικοί και σου λένε, κοίταξε, θα σου πω κάποιες θεωρίες και λοιπά για τον άνθρωπο, για τη ζωή και λοιπά. Μην κάθεσαι και τον ακούς αυτά, εύκολα αυτόν τον άνθρωπο. Να καταλαβαίνεις τα κίνητρά του, από πού είναι, από πού προέρχεται. Οι αιρέσεις όλες προέρχονται από την Αμερική. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά, ψευδομάρτυρες αυτοί, οι προτεθαντικές αιρέσεις, Dianetics, Σίλβα, μέθοδο Σίλβα και τόσα άλλα. 400 έχει γράψει η Εκκλησία κάτω, ο πατήρ Αλεβιζόπουλος, ο μακαριστός πατήρ Αλεβιζόπουλος, Αντώνιος, εκλεκτός και συμπαθέστατος άνθρωπος, έγραψε 400 αιρέσεις που δρούν στην Ελλάδα. Τώρα θα είναι 600 μετά από 20 χρόνια. Αλλά να νικάμε τους πειρασμούς και αν νικάμε τους πειρασμούς δυναμώνει η ψυχή μας. Δεν μας παίρνει η ώρα να πούμε για τους τρεις πειρασμούς πώς πείραξε ο Σατανάς τον Χριστό στην έρημο. Με τους ίδιους πειρασμούς πειράζει πάντοτε τον άνθρωπο. Να πούμε όμως λίγα. Αν δεν σε ρίξει την πλεονεξία, θέλει να σε ρίξει την υπερηφάνεια. Αν δεν σε ρίξει την υπερηφάνεια, θέλει ευθέως να σου πει ότι εγώ είμαι αυτός και προσκύνησέ με. Είναι πράγματα τα οποία τώρα ξεφεύγουν από το ημίωρο αυτό της εκπομπής και δεν μπορούμε να τα θίξουμε εδώ. Αλλά να ξέρουμε ότι ο διάβολος έχει πολλά τεχνάσματα. Κάνει επιθέσεις ευθέως, πλαγίως, δεξιά-αριστερά. Και η αριστερή πλάνη είναι να σου πει, όταν αποτύχει, να σου πει ότι είσαι ελεηνός, δεν κάνεις τίποτα, πρέπει να σταματήσεις τον χριστιανισμό, δεν μπαίνεις στον παράδεισο, σου λέει εσύ, έτσι, με αυτά τα χάλια που έχεις.
αν δεν σε νικήσει με αυτή τη σκέψη και δεν σε απογοητεύσει να σε ρίξει στην απόγνωση, να σταματήσει τον αγώνα σου, τι κάνει? Έρχεται και σου λέει την άλλη μέρα, είσαι Άγιος, με νίκησες. Είναι ο δεύτερος πειρασμός, η εξαριστερών προσβολή. Αν πιστέψεις ότι είσαι Άγιος, πάλι έχασε το παιχνίδι. Θα τον διώξεις όλες τις περιπτώσεις. Δηλαδή θα διώξεις τους λογισμούς που σου λένε ότι είσαι Άγιος και τους λογισμούς που σου λένε ότι δεν σώζεσαι. Πήγε σε έναν καλό γύρο και του λέει, κοίταξε να δεις, λέει, μην κάνεις προσχέσεις. Τι κάνεις, λέει, πέρα με τάνιες, λέει, διαβάζεις, λέει, δεν σώζεσαι. Εσένα τι σε νοιάζει, λέει, του λέει. Τι είσαι εσύ, του λέει, κοίτας εδώ πέρα να μου πεις εμένα, δεν σώζομαι, του λέει. Άντε πήγαινε από εδώ. Και τον έδιωξε. Ο πατήρ Παΐσιος προσευχόταν για τον Σατανά. Να τον βοηθήσει, λέει ο Θεός. Κοιτάξτε, οι Άγιοι φτάνουν σε μεγάλα ύψη ταπεινώσεως που εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε. Αλλά άδικος ο κόπος του, γιατί λέει, βλέπει το ταγκαλάκι δίπλα και γέλαγε. Του σφύριζε και γέλαγε. Και του λέει, τι κάνεις ρε εκεί, του λέει. Προσεύχεσαι για μένα. Εσύ, του λέει, μπορείς να προσευχείς για μένα. Και κατάλαβε ο πατήρ Παΐσιος ήταν άδικος ο κόπος του και σταμάτησε βεβαίως. Από τότε να προσεύχεται για τον Σατανά, διότι ο Σατανάς είναι αμετάπιστος. Τι λέει εκεί? Θα πάει στη λίμνη του πυρός. Δεν συγχωρείται, διότι είναι αμετανόητος. Η αμετανοησία είναι η μόνη αρρώστια που δεν συγχωρείται. Υπερηφάνεια και μετανοησία. Εάν μετανοήσει ο υπερήφανος, ασφαλώς και συγχωρείται. Και τώρα λέει το Ευαγγέλιο, σε πολλά σημεία, δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα, ότι δεν πιστεύουμε, δεν υπάρχει η αστρολογία, είναι πλάνη. Ο υπνοτισμός, η μετεσάρκωση, τα ταρό και όλα αυτά τα χαρτιά, τα ξύλα που ρίχνουν, τα Yan Tsin, το Ai Tsin και λοιπά, τα κινέζικα, όλα αυτά. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τα ζάρια, με τα χαρτιά, με τους χτύπους και με όλα αυτά τα πράγματα είναι ψεύτικα, δεν τα αναγνωρίζει καθόλου, μα καθόλου ο χριστιανισμός. Δεν υπάρχει χτύπα ξύλο, μαύρη γάτα, σπασμένος καθρέφτης, τρίτη και 13, δεύτερο σκαλοπάτι. Και άλλες προκαταλήψεις τώρα που θα ήθελε καιρό να τις αναφέρουμε, υπάρχουν χιλιάδες προκαταλήψεις. Λένε μερικές γυναίκες, ιδίως στην επαρχία, πιστεύω να έχει εξαλειφθεί αυτό. Πέθανε ο άντρας μου, δεν πρέπει να φάω κρέας, λέει, καθόλου, να μην τρώω κρέας ή να μην πηγαίνω καθόλου στην εκκλησία 40 μέρες. Μα τότε χρειάζεται η εκκλησία, κυρία μου. Τότε που πενθείς χρειάζεται η εκκλησία, να πας εκεί με τους αδερφούς, με τους ιερείς, να κάνεις τα ευχέλια, να κάνεις όλα αυτά. Όχι να μην πατάς στην εκκλησία επειδή πέθανε ο άντρας σου. Το αντίθετο πρέπει να γίνεται. Δεν λοιπόν πιστεύουμε σε προκαταλήψεις ούτε σε μοίρα. Η μαρμένη, η μοίρα είναι των αρχαίων. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι τότε και έλεγαν ότι είναι η μαρμένη, ότι σε ακολουθεί η μοίρα σου. Ποια μοίρα σου? Εσύ είσαι ελεύθερος να ακολουθείς αυτό που κάνεις. Με τον εαυτό σου εσύ καταδικάζεσαι ή ανεβαίνεις, ή κατεβαίνεις ή ανεβαίνεις, ανάλογα με τις πράξεις. Από το μυαλό μας πάσχουμε και όχι από τις μοίρες και από τις τύχες και από τα κισμέτ. Ούτε υπάρχουν απόλυτοι προορισμοί που λέγανε μερικοί παπικοί παλιότερα. Ο απόλυτος λέει προορισμός. Τι θα πει απόλυτος προορισμός? Ο Θεός έχει ένα σχέδιο και μέσα στο σχέδιο αυτό υπάρχει και εσύ. Εσύ όμως μπορείς να δράς αμερόληπτα, όπως θέλεις, μέσα σε πλαίσια. Δεν μπορείς να κάνεις αναστάσεις νεκρών. Μπορείς όμως να γίνεις γιατρός και να θεραπεύεις. Μπορεί να γίνεις δικηγόρος και να εξετάσεις υποθέσεις με δικαιοσύνη. Μπορεί να γίνεις ιερέας και να κάνεις τις τελετές της Εκκλησίας και την Αγία Κυντέλεση της Αγίας Κοινωνίας, που είναι το μεγαλύτερο μυστήριο των μυστηρίων. Λοιπόν, υπάρχει Θεία Πρόνοια και η μετατροπή των πάντων με τη θεϊκή δύναμη. Γι' αυτό πρέπει να παρακαλάμε τον Θεό για εκείνα που θέλουμε και όχι να πηγαίνουμε σε medium, χαρτορίχτρες, αστρολόγους, να δούμε τι θα γίνει και τι θα γίνει. Αυτά δείχνουν ότι δεν έχουμε στόχο στο μυαλό μας και δεν έχουμε καταλάβει ότι το χριστιανικό γίγνεσθε. Εάν ήξεραν το μέλλον αυτοί οι οποίοι παίρνουν τα 10 και 20 και 40 και 100 ευρώ σε κάθε επίσκεψή τους, δεν θα μάζευαν τα ευρώ με το σταγονόμετρο, θα πήγαν στο καζίνο και θα παίρναν το πρώτο νούμερο και θα γινόντουσαν πλούσιοι. Θα παίζανε πρώτο και προπό και λότο και όλα αυτά και θα γινόντουσαν από εκεί πλούσιοι, αφού θα ξέραν το μέλλον. Όπως κάποιος που πήγε λέει, και είπε σε έναν ιερέα, ένα νεαρό, λέει: εγώ ξέρω, λέει, το μέλλον, διαβάζω το μέλλον. Πάψε, βρε, του λέει που διαβάζει το μέλλον, τι είναι αυτά που λες τώρα? Όχι, διαβάζω το μέλλον. Λέει: διαβάζει το μέλλον, σίγουρα, ναι. Τότε του ρίχνει ένα χαστούκι. Λέει: τι με χτυπά, λέει, πάτερ, λέει, τρελάθηκε.
Λέει, κοίταξε να σου πω. Εάν ήξερε το μέλλον, θα καθόσουν ένα 3 μέτρα πιο εκεί, λέει, να μην προλάβω εγώ να σου δώσω το καστούκι, να τραβηχτεί. Τώρα που είσαι 40 πόντου, εγώ σου δώσα το καστούκι, δεν ήξερε ότι θα φά το καστούκι. Αν ήξερε το μέλλον, όπω μου είπε, άρα ψέματα λε. Συγγνώμη για το καστούκι, του λέει, αλλά με αυτό σου απέδειξα ότι δεν ξέρει το μέλλον. Αυτά λοιπόν για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, να πιστεύουμε στη θεία πρόνοια. Διότι από εκεί, με τη θεία πρόνοια, ο άνθρωπο συνεργάζεται, από εκεί παίρνει δύναμη και από εκεί εξασκεί τις αρετές του. Αν βέβαια θέλουμε να είμαστε ενάρετοι άνθρωποι και όχι κακοήθεις, υπάρχει και αυτό. Και το τελικό είναι πως ο Αντίχριστος, που λένε μερικοί ότι θα έρθει σύντομα, που δεν ξέρουμε, ούτε ημερομηνίες, να μην πιστεύετε ημερομηνίες, ο Αντίχριστος θα μιμηθεί τον Ιησού για να πείσει τους ανθρώπους ότι είναι ανώτερο πνεύμα. Θα ψευτοαναστηθεί, λένε, θα τον εκτυπήσει στο κεφάλι και θα λένε ότι είναι νεκρός και μετά, σαν τον Γκέννεντι κάπως που τον πήγανε στο νοσοκομείο, είχε ήδη πεθάνει ο άνθρωπος, αλλά πάση περιπτώσει θα λένε το ίδιο για τον Αντίχριστο ότι πέθανε, αλλά μετά από 2-3 μέρες θα πούνε αναστήθηκε. Και θα λέει ότι αναστήθηκε με τη δύναμη τη δική του, όχι με το Θεό βέβαια, όπως λένε οι προφήτες και οι Άγιοι και οι Ιερείς. Οι Άγιοι άνθρωποι λένε ότι οτιδήποτε καλό κάνω εγώ ή θαύμα ή οτιδήποτε, μην το αποδίδετε σε μένα αλλά στο Θεό. Αυτό θα αποδώσει την ενέργεια της Αναστάσεως, της ψεύτικης Αναστάσεως του, γιατί θα μιμηθεί τον Χριστό. Στη δικιά του δύναμη θα ψευταναστηθεί, θα θεραπεύει τον κόσμο, θα δώνει ψωμί στους λαούς, θα διδάσκει, όμως ποτέ δεν θα διδάσκει ούτε σωτηρία, ούτε Αγία Τριάδα, ούτε Χριστό. Δεν θα περνάνε καθόλου οι λέξεις αυτές από το στόμα του Αντιχρίστου. Αυτά τα κάνει γαργάρα που λέμε. Και θα λέει, μάλλον θα αφήνει να φαίνεται ότι δεν υπήρξε ούτε Χριστός, ούτε Θεός, ούτε τίποτα, αλλά αυτός είναι το παν. Και θα ζητήσει να τον προσκυνήσουν οι άνθρωποι σαν Θεό. Αυτά θα τα πληροφορηθούμε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, οπωσδήποτε από την Εκκλησία μας και από την πείρα που θα έχουμε από τη ζωή και δεν θα πέσουμε στην παγίδα αυτή, ούτε να σφραγιστούμε, ούτε να προσκυνήσουμε το θηρίο, το Σατανά δηλαδή. Όχι πως είναι ο ίδιος ο Σατανάς, έχουμε πει είναι τρία πρόσωπα. Ο Αντίχριστος, ο Σατανάς και ο ψευδοπροφήτης, οι οποίοι και οι τρεις αυτοί είναι η σατανική τριάδα του 666, όπως έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις. Το αισιόδοξο μήνυμα, αγαπητοί φίλοι, να αναλογιστούμε την ευθύνη των πνευματικών ανθρώπων, να στρέψουμε την προσοχή μας όχι μόνο στα οικονομικά όπως κάνουμε τώρα, αλλά και στο Θεό. Όσοι δεν έμεθα να επικαλούνται τη θεϊκή βοήθεια, ας το πράξουν τώρα, η ελπίδα δεν πεθαίνει ποτέ. Τώρα λοιπόν, όσοι δεν έχουν προσευχηθεί στο Θεό, να προσευχηθούν για την πατρίδα μας, να μας βγάλει από τη δυσκολία αυτή, τη μεγάλη, η οποία δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά είναι και ηθική, μας προσβάλλουν διεθνώς, μας ρεζιλεύουν διεθνώς, να ζητήσουμε λοιπόν από τον Χριστό συγχώρεση για ό,τι έχουμε κάνει, γιατί γίναμε homo economicus και όχι homo sapiens. Μετατραπήκαμε σε οικονομική μηχανή, σε computer. Ενώ είμαστε homo sapiens, το οποίο ο άνθρωπος ο νοήμων, παραλίγο να γίνουμε ρομπότ. Ας ζητήσουμε συγγνώμη λοιπόν για το Θεό, από το Θεό και ας επανέλθουμε να θυμηθούμε ότι έχουμε ψυχή και για αυτή την ψυχή να παλέψουμε και όχι μόνο για το στομάχι. Βεβαίως να αγωνιστούμε να μην μας μετατρέψουν σε παγκοσμιοποιημένα ανθρωπάκια, σε ρες, σε πράγματα τα οποία είναι μη άνθρωποι. Νούμερα, αριθμοί, ανθρωπάκια, ρομποτάκια, να αγωνιστούμε. Εμείς οι Έλληνες είμαστε πρωταγωνιστές, ναι, αυτή είναι η λέξη, της ελευθερίας. Είμαστε πάντοτε εκείνοι που υπερασπιστήκαμε την ελευθερία του σύμπαντος κόσμου και τη δική μας και των ανθρώπων. Με τους Πέρσες αποδιώξαμε την ασυγετική σαβούρα. Δεν θα υπήρχε δημοκρατία αν είχαν επικρατήσει οι Πέρσες. Τους σταματήσαμε όμως εμείς. Και πήγε ο Αλέξανδρος και σώσπασε και τα μούτρα. Χρωστά είναι πολλά η ανθρωπότητα σε εμάς. Εμείς σταματήσαμε την Τουρκία μέχρι εδώ. Την Επανάσταση του 21 τη διώξαμε και δεν πήγε στη Βιέννη και στα ανάκτορά τους εκεί πέρα να τους κάνει τα ίδια. Ψυχή και Χριστός μας χρειάζεται, λέει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, δεν θα βαριέμαι να το λέω αυτό. Αυτά να μην τα δώσουμε. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Ας ζητήσουμε στήριξη από τον Χριστό για την πατρίδα μας και την Παναγία μας. Να ζητήσουμε από τους παγκόσμιους κυβερνήτες να αναλογιστούν ότι είναι και αυτοί οι ανθρώπινα όντα, ότι θα κριθούν από τον Θεό.
δεν θα ξεφύγουν τη κρίση ως του Θεού και θα είναι αυστηρή η κρίση του Θεού για αυτούς. Να το αναλογιστούν, να το καταλάβουν, να το βάλουν καλά μες στο μυαλό τους και οι δικοί μας κυβερνήτες, αλλά και όλοι του κόσμου οι κυβερνήτες, ότι θα κριθούν για τις πράξεις τους από τον Χριστό και να αλλάξουν πορεία, να γίνουν πιο φιλάνθρωποι, να γίνουν καλύτεροι. Δεν είναι προνομιούχοι της γης αυτή. Και αυτοί θα υποστούν την κρίση του Θεού. Αυτά τα ολίγα. Προσοχή λοιπόν αγαπητοί φίλοι και ο Θεός θα βοηθήσει εφόσον και εμείς το επικαλεστούμε τη βοήθειά Του. Να είστε καλά με την επόμενη εκπομπή, αν θέλετε θα είστε μέσα πάλι μαζί. Χαίρετε, χαίρετε Κυρίου.